Αναπτυξιακή Τράπεζα διαδραματίζει ένα σημαντικό και συγκεκριμένο ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Όπως έχουμε πει, ο πρώτος στόχος μας είναι η προσιτή και διευρυμένη χρηματοδότηση των δυναμικών μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Έχουμε ήδη αποτύπωμα, ανέφερε ο Υπουργός, πάνω από 45.000 νέα δάνεια, τα οποία δόθηκαν στο διάστημα 2019-2024, αλλά έχουμε επίσης και την πρόθεση υπερδιπλασιασμού του κύκλου των δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, εδώ και είναι η ευαισθησία και η επιτυχία, είναι ότι χρηματοδοτούνται πολύ μικρές τράπεζες. Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε, το 75% των δανείων πάει σε τράπεζες με 10 που απασχολούν περίπου 10 άτομα και το 81% των δανείων δίνεται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών γύρω στα 2 εκατομμύρια. Τι κάνουμε? Καλύπτουμε το κενό της αγοράς, και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εκεί που ο κλασικός εμπορικός τραπεζικός τομέας, τιμικές τράπεζες, δεν μπορούν να φτάσουν, δεν αναλαμβάνουν το εγχείρημα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το κενό. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα βγει σχετικά άμεσα στην αγορά και στο οποίο, για το οποίο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εργάζεται αυτή τη στιγμή εντατικά. Θα έχει σύνολο προϋπολογισμού 2,24 δις ευρώ με πόρους από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Θα στοχεύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το βασικό στόχο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που είναι η χρηματοδότηση και ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με το πρόγραμμα αυτό διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και δίνουμε και ευνοϊκούς όρους, όπως για παράδειγμα τα μειωμένα επιτόκια για τη μείωση του συνολικού κόστους χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι τόσο σημαντικές για την οικονομία μας. Το 2024 θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών, 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το άθροισμα του Εθνικού Σκέλους, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, όπως του ΕΣΠΑ 21-27 και της ουράς ολοκλήρωσης του 14-20, το 65% της ανάπτυξης που περιμένουμε θα έρθει μέσα από τα ευρωπαϊκά και το εθνικό πρόγραμμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης χιλιάδες θέσεων εργασίας. Δεν είναι μόνο αυτές που είδατε, γιατί δεν είναι αθροιστικό, δεν αθροίζει ο αριθμός αυτός. Υπάρχει πράγματι και μέσω, ας πούμε, του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που είναι σε εξέλιξη τώρα και θα ληφθούν οι προτάσεις των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν και είναι μεταποιητικές δραστηριότητες με πολλές θέσεις εργασίας στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας ή της Μεγαλόπολης. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη, αλλά το σύνολο των προγραμμάτων θα πρέπει να το δούμε στο πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έχει άμεση σύνδεση και με το πρωτογενές πλεόνασμα. Όλα αυτά τα εργαλεία λοιπόν αθροιζόμενα θα έχουν αυτή τη συμβολή στο ΑΕΠ, θα έχουν τη συμβολή στην ανάπτυξη και βεβαίως στην μείωση της ανεργίας, που αναμένουμε και το 2024 να είναι πτωτική.